Κύριε Βρυγιονάκη, καλησπέρα σας από Ηράκλειο. Καλησπέρα, καλησπέρα στο πλατό σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Η κατάσταση πώς ξέφυγε εκεί στην περιοχή? Κοιτάξτε, να δείτε, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τη Δευτέρα το βράδυ προσήλθαν δύο εργάτες γης που δουλεύουν στον πρωτογενή τομέα στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ήταν θετική στο κορονοϊό, στο COVID-19. Αμέσως κινητοποιήθηκε η υπηρεσία, το νοσοκομείο και οι άλλες υπηρεσίες να δούμε σε ποιο εργοδότη δούλευε. Τελικά βρέθηκε αυτός που σας απασχολούσε και αυτός θετικός. Δηλαδή έχουμε τρία κρούσματα. Αμέσως μετά, εκεί οι οποίοι μένουν στο Μακρύγιαλο, διότι μένουν σε διάφορα πρώην ενοικιαζόμενα δωμάτια και είναι ελεγχόμενη κατάσταση, μένουν περίπου σε δύο ξενοδοχεία, έτσι, τα οποία ήταν ενοικιασμένα προς τους εργάτες γης, και άλλο ένα είναι στο Κουτσουρά, δηλαδή στα συνεκτικά κομμάτια του παραπάνω οικισμού. Η αστυνομία, η δημοτική αστυνομία, η ελληνική αστυνομία περιπολεί το χώρο εκεί πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ούτως ώστε να μην φεύγουν να πηγαίνουν στις δουλειές και εξαπλωθεί η πανδημία αυτή. Ο σχεδιασμός, εμείς, κύριε Βρυγιονάκη, εκεί θέλω να καταλήξω, τι προβλέπει πέρα από την εντατικοποίηση των μέτρων, ναι, και τους ελέγχους, ναι, από την πλευρά της αστυνομίας? Εμείς για να διατηρήσουμε, εμείς σαν Δημοτική Αρχή, για να διατηρήσουμε το να μην φύγουν από εκεί, από τις οικίες, στα σπίτια τους, ήδη τους έχουμε πάει και χθες και σήμερα τρόφιμα, ήδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα, ό,τι μας έχουν ζητήσει, ούτως ώστε να μην μπορεί να βγαίνουν έξω και εξαπλωθεί ο ιός. Μέχρι στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με τον ΕΟΔΗ, θα έρθει το Σάββατο για να κάνει τα τεστ από μόνος του. Εμείς είχαμε μάλιστα να μπούμε στη διαδικασία σαν Δήμος να κάνουμε τεστ, αλλά μας είπαν από τον ΕΟΔΗ ότι όταν βρεθούν τα κρούσματα πρέπει να περάσουν 3-4 ημέρες για να είναι τα τεστ πιο αξιόπιστα. Άρα λοιπόν, αφού το Σάββατο θα έρθει ο ΕΟΔΗ να κάνει, ναι, τα τεστ και να δει πώς πρέπει να κινηθεί, περιμένουμε να είναι οι άνθρωποι αυτοί μέσα εκεί στα σπίτια, στις οικίες τους, για να δούμε μετά ποιες ενέργειες θα μας πει. Οπότε, για να κάνει ο ΕΟΔΗ. Εν αναμονή της άφιξης του ΕΟΔΗ, είσαι καθησυχαστικός. Φαντάζομαι υπάρχει μια ανησυχία εκεί στους κατοίκους, αλλά έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα. Ανησυχία, υπάρχει μια ανησυχία σε όλο τον κόσμο σίγουρα. Ο ιός, μάλιστα, είναι αόρατος, είναι ανάμεσά μας. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση κρατάμε κάποια, έτσι, σταθερά, κάποια στεγανά, μέχρι να δούμε το Σάββατο που θα έρθουν τι, κύριε Βρυγιονάκη, παραπέρα ενέργειες πρέπει να κάνουμε για να διατηρήσουμε, βέβαια, την κατάσταση όσο έχει. Κύριε, χρειάζεται να μην υπάρχει πανικός, χρειάζεται να έχουμε μια ψυχραιμία, μια αυτοσυγκράτηση, για να το ξεπεραστεί όσο γίνεται πιο ανώδυνα. Κύριε Βρυγιονάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα.